Είναι το myphone.gr, είμαι ο DJTB και αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας είναι το Alcatel One Touch Fire, η πρώτη συσκευή που φτάνει στην Ελλάδα εξοπλισμένη με το νέο mobile λειτουργικό σύστημα της Mozilla, το Firefox OS. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο από την Κοσμοτέ, από ό,τι έχω δει, προς 99 ευρώ και φυσικά αποτελεί μια νέα πρόταση που έρχεται να ανταγωνιστεί τη Google με το Android, τη Microsoft με τα Windows Phone και την Apple με το iOS. Αν και σε αυτά τα τιμολογικά επίπεδα μάλλον ανταγωνίζονται συσκευές των 100 και 150 ευρώ με Android και Windows Phone. Η συσκευή έφτασε φυσικά και στο MyPhone και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αναλυτική hands-on παρουσίαση συνοδευόμενη από το βιντεάκι που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Πρώτου προχωρήσουμε όμως στο να γνωρίσουμε τη συσκευή από κοντά, ας ρίξουμε μια ματιά στα κάποια βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της. Εκεί όπου έχουμε διαστάσεις 115 χιλιοστών επί 62,3 επί 12,2 χιλιοστά φυσικά, βάρος 108 γραμμάρια, διαθέτει οθόνη 3,5 ιντσών με ανάλυση 320 επί 480 pixels, TFT φυσικά είναι. Η κάμερα της συσκευής, τι βλέπετε, είναι στα 3,2 megapixels, μπορεί να καταγράψει βίντεο VGA ανάλυση στα 30 fps, φυσικά το λειτουργικό σύστημα το Firefox OS στην Mozilla, συνδεσιμότητα με GSM, UMTS και λοιπά δίκτυα φυσικά δεν είναι 4G, ο επεξεργαστής είναι στο 1 GHz, διαθέτει συνδεσιμότητα με Wi-Fi 802.11bgn, Micro USB 2.0, Bluetooth 3 ή GPS. Ο εσωτερικός αποθηκευτικός του χώρος θα είναι τα 512 MB, διαθέτει 256 MB RAM και ο χώρος που είναι διαθέσιμος στον τελικό χρήστη φτάνει σύμφωνα με την Alcatel στα 160 MB. Φυσικά αυτός μπορεί να επεκταθεί μέσω microSD μέγιστο μεγέθος των 32 GB. Διαθέτει προκατεστημένο Firefox σαν browser, να δω τι άλλο θα πρέπει να σας αναφέρω. Έχει μπαταρία 1400 mAh και νομίζω ότι αυτά είναι τουλάχιστον τα βασικά χαρακτηριστικά του Alcatel One Touch Fire, το οποίο και θα περάσουμε ευθύς αμέσως να γνωρίσουμε. Όπως μπορείτε να δείτε, στα χέρια μου έχω τη λευκή εκδοχή της συσκευής. Από ό,τι έχω δει, κυκλοφορεί σε πράσινο, το οποίο η Alcatel, η TCL, Alcatel One Touch ονομάζεται το brand name, ονομάζει Apple Green, φαντάζομαι δεν έχει κάποια σχέση με την ίδια την Apple, αλλά με το χρώμα του μήλου, ωραίο όμως το λογοπαίγνιο, και σε πορτοκαλί. Νομίζω ότι το πορτοκαλί είναι αρκετά χτυπητό, κάνει το κινητό να ξεχωρίζει. Το λευκό δεν διαθέτει απολύτως κανένα χρώμα πάνω του, ενώ θα πρέπει να αναφέρω ότι το πορτοκαλί και το πράσινο δεν είναι εξ ολοκλήρου πορτοκαλί και πράσινο, είναι λευκές εκδοχές μπροστά και πίσω και πορτοκαλί ή πράσινο περιμετρικά. Όπως μπορείτε να δείτε, πρόκειται για ένα μικρού μεγέθους κινητό τηλέφωνο budget κατηγορίας, αρκετά ελαφρύ, αρκετά πολύ καλό στο κράτημά του, δεν θα ενοχλήσει το χρήστη. Το μόνο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει όσον αφορά στην κατασκευή και στις διαστάσεις του είναι το πάχος του, το οποίο το παρατήρησα από την πρώτη στιγμή που έφτασε στα χέρια μου, είναι αρκετά αυξημένο θα έλεγα σε σχέση φυσικά με ό,τι έχουμε συναντήσει. Εντούτοις δεν με προβληματίζει στο κράτημά του και γενικώς και το πλαστικό που έχει χρησιμοποιηθεί είναι αρκετά καλής ποιότητας αν λάβουμε υπόψη και τα τιμολογιακά επίπεδα στα οποία κινείται. Πάμε να δούμε τις πλευρές του. Εμπρόστια έχουμε ένα λογότυπο της Alcatel, το ακουστικό, την οθόνη φυσικά. Στο κάτω αριστερό μέρος βρίσκεται το μικρόφωνο. Λίγο πιο πάνω βρίσκεται το μοναδικό πλήκτρο αφής που διαθέτει η συσκευή, το οποίο θα μας βοηθήσει, είναι το βασικό κουμπί για αλληλεπίδραση με το σύστημα. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια του βίντεο που θα δούμε το λογισμικό. Οπίστη έχουμε στο πίσω μέρος την κάμερα της συσκευής. Ακριβώς δίπλα στα δεξιά βρίσκεται το μεγάφωνο, λίγο πιο κάτω κάποια λογότυπα, τα λογότυπα μάλλον της Alcatel One Touch λέει και του Firefox OS. Στα δεξιά δεν βλέπω να υπάρχει κάτι, στα αριστερά έχουμε τα ρυθμιστικά του ήχου στο επάνω μέρος
και στο κάτω τη θύρα, τη micro USB για σύνδεση με υπολογιστή και φυσικά για φόρτιση. Στο επάνω μέρος το jack των 3,5 χιλιοστών για σύνδεση hands-free και λίγο πιο εκεί το power button και δεν υπάρχει κάτι στο κάτω μέρος. Όπως είπα, αποτελεί μια καλή κατασκευή που κάθεται πολύ καλά στο χέρι. Τα πλήκτρα, τα φυσικά πλήκτρα που υπάρχουν πάνω της είναι αρκετά καλά στο πάτημά τους, ξεχωρίζουν άλλωστε και από την απόστασή τους από την υπόλοιπη κατασκευή. Το ίδιο συμβαίνει και με το power button, πατείται αρκετά εύκολα. Φυσικά το πίστιο καπάκι είναι αφαιρούμενο. Εδώ υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα στο οποίο βάζετε το νύχι σας και φεύγει το καπάκι. Το βλέπετε, μου φαίνεται αρκετά ανθεκτικό, φαντάζομαι. Η μπαταρία αφαιρούμενη και αυτή. Ενώ μέσα θα βρείτε θύρες για την τοποθέτηση mini SIM και micro SD. Ίσως φαντάζομαι θα ήταν καλύτερο να είχε χρησιμοποιηθεί micro SIM, μιας και αυτή είναι που βρίσκουμε πλέον στα περισσότερα smartphones και αυτοί που έχουν στη διάθεση τους χρήστες. Αν και εγώ πλέον, ακόμα δηλαδή, έχω mini SIM λόγω Galaxy Nexus. Αυτό είναι το Alcatel One Touch Fire σαν smartphone. Θα περάσουμε στη συνέχεια του βίντεο να γνωρίσουμε και το Firefox OS. Μείνετε μαζί μας. Είναι το myphone.gr, είμαι ο DJDB και αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας είναι το Firefox OS. Η νέα πρόταση που μας έρχεται από τη Mozilla. Θα το δοκιμάσουμε σε αυτό το βίντεο με τη βοήθεια του Alcatel One Touch Fire, τη συσκευή που έχουμε στα χέρια μας για μια αναλυτική hands-on παρουσίαση από το myphone. Αν μέτρησα σωστά, το One Touch Fire χρειάστηκε γύρω στα 10 δευτερόλεπτα για να μπουτάρει, ενώ κατά τη διάρκεια της εκκίνησης εμφανίστηκε και το σχετικό animation από την COSMOTE, μιας και το smartphone έρχεται, όπως είπαμε, στην Ελλάδα από τον γνωστό πάροχο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πάω στην οθόνη κλειδώματος. Είναι αυτή. Βλέπετε ότι στο επάνω μέρος έχουμε την ώρα. Με ένα swipe του μενού αυτού προς τα πάνω έχουμε πλήκτρο για την κάμερα και για το ξεκλείδωμα. Αυτή τη στιγμή να κάνω κλικ στο πλήκτρο της κάμερας όμως κάνει κανονικά ξεκλείδωμα, οπότε μάλλον πρόκειται για κάποιο bug, φαντάζομαι. Και αυτή είναι η πρώτη οθόνη την οποία θα συναντήσει ο χρήστης όταν κινεί η συσκευή. Στο κέντρο το wallpaper, στο κάτω μέρος ένα dock, επάνω μία μπάρα αναζητήσεων και φυσικά στην κορυφή η notification bar. Το dock είναι σειρώμενο, ας το πούμε έτσι, μπορεί να γίνει swipe πάνω του για να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα εικονίδια που μπορεί να έχει ο χρήστης, ενώ μπορούν να προσθεθούν και σε αυτό εικονίδια. Να βγάλουμε τον Firefox και να βάλουμε, ας πούμε, τη Wikipedia και κάπως έτσι μπορούμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε συντομεύσεις από το dock. Η notification bar θα εμφανίσει τις διάφορες ειδοποιήσεις που μπορεί να έχει ο χρήστης σε αυτό το μέρος, σε αυτό το σημείο. Από εδώ φυσικά έχουμε πρόσβαση σε μια συντόμευση για το μενού των ρυθμίσεων και σε διάφορα ρυθμιστικά υποσυστημάτων όπως για το Wi-Fi, το Bluetooth ή το Airplane Mode. Στην κορυφή κάθε οθόνης και στην notification bar βρίσκονται τα διάφορα εικονίδια για την μπαταρία, για την ώρα, για το Wi-Fi, για το Airplane Mode και για οτιδήποτε άλλο σχετικό μπορεί να πάει εκεί. Αυτή λοιπόν είναι η κεντρική οθόνη. Όπως είπα, οι εφαρμογές, μάλλον δεν είπα, θα το πω τώρα, οι εφαρμογές όλες μπαίνουν σε ένα μενού προς τα δεξιά, το οποίο εμφανίζεται με ένα swipe προς τα εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο app drawer. Αυτή νομίζω ότι είναι τα βασικά της αρχικής οθόνης. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανεπτυγμένο σε HTML5, γι' αυτό αν κάνετε κλικ στην μπάρα αναζητήσεων μπορείτε να δημιουργήσετε εφαρμογές, στην ουσία αποτελούν ιστοσελίδες όπως έχω δημιουργήσει για το MyPhone σε κάποιο σημείο, νομίζω ότι είναι αυτό, ναι. Στην ουσία το λειτουργικό σας τις δίνει σαν εφαρμογές αλλά αποτελούν ιστοσελίδες. Όλο το λειτουργικό όπως προείπα είναι ανεπτυγμένο σε HTML5, στην ουσία είναι ο Firefox σε μορφή
mobile OS. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του, όπως τα καλά του και τα κακά του έχει και το ότι είναι, μάλλον υιοθετεί αρκετά σημεία από την εμφάνιση του Android, και το καλό φυσικά είναι ότι αν κάποιος αγοράσει αυτή την budget συσκευή και έχει κάποια πιο high-end smartphone, δεν θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα στο να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο λειτουργικό, μιας και αυτό επί του παρόντος δανείζεται αρκετά σημεία, αρκετά στοιχεία από το Android, αλλά πιστεύω ότι στην πορεία θα πρέπει να χαράξει και το δικό του δρόμο και να ξεχωρίσει περισσότερο. Να μπούμε και στο μενού των ρυθμίσεων, το οποίο είναι αυτό, βλέπετε και αυτό αρκετά επηρεασμένο από το Android της Google. Πληροφορίες συσκευής. Βλέπω ότι έχει, μάλλον δεν βλέπω, θα το φέρω πιο κοντά μου, Firefox OS 1.1. Νομίζω ότι πριν λίγους μήνες που είχαμε δει τη συσκευή στη Βαρκελόνη, που την είχε δει μάλλον MSK, εκεί υπήρχε Firefox OS 1.0, έχει φτάσει σε 1.1. Γενικώς, εντάξει, κατά τη δική μου γνώμη, δεν αποτελεί μία πρόταση που μπορεί να ανταγωνιστεί άμεσα συσκευές Android ή Windows Phone στα 100 ή στα 150 ευρώ, αλλά κατά τη δική μου γνώμη πάντα αποτελεί μια φρέσκια πρόταση, η οποία εντάξει μπορεί να έχει τα όποια bug ή τα προβλήματα ή οτιδήποτε, αλλά για εμένα και πάλι λέω θα πρέπει να τη στηρίξουμε για να υπάρχει και μια ανταγωνιστική πρόταση λύση κάποια στιγμή στην αγορά. Φυσικά πέρα από το Firefox OS υπάρχει και το Ubuntu, υπάρχει και το Selfish της Jolla, και όλα αυτά, όλη αυτή η τριπλέτα, νομίζω ότι είναι, ελπίζω μάλλον, όχι νομίζω, κάποια στιγμή να προβάλλει ανταγωνισμό στην τριπλέτα του Android, του iOS και του Windows Phone, όχι για κανένα λόγο, αλλά γιατί ο ανταγωνισμός φέρνει καινοτομία και νέες προτάσεις και ιδέες. Κάτι που δεν έχετε δει, που δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί δεν φαίνεται, δεν διαθέτει backlight, είναι ότι στο κάτω μέρος της οθόνης και στο κέντρο αυτής υπάρχει το μοναδικό πλήκτρο αφής για την αλληλεπίδραση με το λειτουργικό σύστημα, το οποίο με ένα πάτημα σε οποιαδήποτε οθόνη βρισκόμαστε θα μας μεταφέρει στην αρχική, ενώ με ένα παρατηταμένο πάτημα θα μας εμφανίσει κάτι σαν Task Manager, από όπου βλέπουμε τις ανοιχτές εφαρμογές που έχουμε και μπορούμε να κλείσουμε εκείνες που δεν θέλουμε κάνοντας κλικ σε αυτό το μικροσκοπικό πλήκτρο του χ, το οποίο δεν μπορώ να πατήσω. Το ίδιο μικροσκοπικό θα πρέπει να πω ότι είναι και το πλήκτρο της επιστροφής που υπάρχει σε διάφορα σημεία. Νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει, όχι δεν υπάρχει. Εδώ πάνω που βλέπετε να γράφει επαφές, θα το βρω όμως. Ναι, υπάρχει στις πληροφορίες συσκευής. Βλέπετε ένα μικρό βελάκι πάνω αριστερά, το οποίο είναι ο τρόπος με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, μιας και δεν υπάρχει κάποιο πλήκτρο αφής για αυτό το λόγο, και αυτό το πλήκτρο είναι σχετικά μικρό, εντάξει το πατάω στην τύχη, αλλά θα πρέπει μάλλον να μεγαλώσει σε επόμενες εκδόσεις, να γίνει κάπως διαφορετικός αυτός ο τρόπος. Θα ήθελα το backlight φυσικά να είναι φωτεινιζόμενο, α και ίσως είναι και στα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτεί το Firefox OS για λειτουργία. Αυτά από εμένα, νομίζω ότι το Firefox OS αποτελεί μια νέα πρόταση στην αγορά των mobile λειτουργικών συστημάτων. Θα δούμε πώς θα πάει και σε σχέση με τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά προϊόντα. Το OneTouch Fire OS, το OneTouch Fire, συγγνώμη, είναι το πρώτο κινητό που φτάνει στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή, όπως έχω πει, κοστολογείται στα 99 ευρώ. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις με Firefox OS, νομίζω η LG έχει ένα, η GX Phone και τα λοιπά, κάποιοι κατασκευαστές. Φαντάζομαι ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα κάνουν την εμφάνισή τους και άλλες συσκευές με την πρόταση της Mozilla. Αυτά από εμένα, είμαι ο DZB, συνέχεια στις σελίδες του myphone.gr. Γεια σας!